Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο καλύτερο show του πλανήτη. Δεν το λες, είναι το δεύτερο καλύτερο με το χειρότερο παρουσιαστή. Είναι το άλλη μια μέρα στο γραφείο και στόχος μας είναι να ψυχαγωγήσουμε και δεν θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν. Κυρίες και κύριοι, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ανακάλυψα το καλύτερο μαγαζί στην πόλη. Δεν υπάρχει καλύτερο μαγαζί. Έχω ψάξει παντού, μου έβγαλε το απόλυτο μαγαζί στην Αθήνα. Κρίμα που έφυγα και είμαι σε ένα νησί. Μακάρι να πάρω το πρώτο πλοίο και να πάω εκεί να πιω το ποτό μου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να σας δείξω τον ντο προορισμό. Φτάνει. Δε, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ας μιλήσει η ίδια η κυρία η οποία εκπροσωπεί το μαγαζί, να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πιεις ποτό? Σκορπιός είναι για σένα. Παμ. Παμ. Έλα να σου δείξω κάποια από το ποτά και τις φίλες μας. Αυτό με το δάχτυλο κάθε φορά τι είναι? Πάμε τώρα στο καλό. Absolute. Absolute. Gordon. Martini. Μαρτίνι, το ότι μας έδειξε τρία μπουκάλια είναι η καλύτερη αρχή. Σου ανοίγει ρε παιδί μου την καρδιά της το μαγαζί και σου δείχνει κοίτα εδώ πέρα τι πλούσια πράγματα έχουμε. Πάρτε. Από εδώ είναι Κλεοπάτρα. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Έχει ωραίο χαμόγελο. Δεν μπορεί να το βιώνω αυτό. Ποιος το τράβηξε? Αυτός καταρχάς που το τράβηξε είχε μια σχετική γνώση. Της έχει βάλει και μικρόφωνο, ρόντα, ασύρματο. Έχουμε εξελιχθεί και έχει κάνει και γραφικά. Πέφτει Κλεοπάτρα, ωραίο χαμόγελο με μουσική. Δεν γίνεται να το ζω αυτό. Πάμε το επόμενο κορίτσι. Εδώ είναι η Αντωνία, είναι Ρωσίδα. Δύναμη. Δύναμη. Άλλες πολλές. Και άλλες πολλές. Στείλε το βίντεο στο φίλο σου για να έρθετε μαζί στο Σκορπιό Music Bar. Εγώ το έχω στείλει σε όλους μου τους φίλους. Δεν έχω πολλούς, βασικά δεν έχω κανένα φίλο. Δεν με κάνουνε παρέα από μικρό. Γι' αυτό και με τρώτε στη μάπα τώρα σήμερα. Ενώ άμα είχα φίλους δεν θα χρειάζονταν να κάνω βίντεο, θα είχατε γλιτώσει. Ας δούμε άλλο ένα. Έχει τίποτα άλλο εδώ? Α, έχει τηλέφωνο κρατήσεων, μια χαρά. Πάμε να δούμε τώρα από την αρχή. Δεν ξέρεις τι να κεράσεις. Η φίλη μας νομίζω είναι η Αντωνία που είναι Ρωσίδα. Έχει τη λύση, πάμε. Δεν ξέρεις τι να κεράσεις, την κοπέλα που σου αρέσει. Τρεις επιλογές από ποτά. Να κεράσεις την κοπέλα που σου αρέσει. Πρώτη επιλογή, κλασική, η Μαρτίνη. Μαρτίνη. Δεύτερη επιλογή, να δειχτείς. Δεύτερη επιλογή, να δειχτείς. Ξέρει. Ξέρει, ξέρει την ανάγκη του άντρα. Grey Goose, δεν σε χάλασε. Πάτε και μου παίρνετε πέλφε και μπελβεντέρε. Όταν εγώ ήθελα σιρόκ δεν την είχε πουθενά. Να το, all time classic. Grey Goose θα σκάσεις. Τρίτη επιλογή, για τους καλύτερους, χρυσή σαμπάνια. Ήθελα να ξέρα, το βλέπω συνέχεια. Ποιος λογικός άνθρωπος καταρχάς πληρώνει κάτι τέτοιο? Πάει αυτό. Αυτό είναι να το ανοίξεις απλά για το Θεαθήνε. Δεν θα ήθελα να πιω κάτι που έχει φύλλα χρυσού. Είμαι που είμαι δυσκύλιος δηλαδή. Να πιω και το χρυσάφι τα φύλλα και να μου βγαίνουν μετά να πούμε από πίσω σερμπαντινέ, χρυσαφικέ. Άσα φύγει από εδώ ρε. Να πρέπει να τα πάω να πούμε στο Ριχάρδο μετά για εκτίμηση. Όξο. Στείλε το βίντεο το άτομο που σου αρέσει. Τι θεϊκά βίντεο. Πάμε και τώρα μία διασημότητα εδώ. Μα πού είστε, πού είστε? Όταν δεν τραγουδάω είμαι εδώ και κάνω ποτά. Ποτά πολύ σούπερ κοκτέιλ. Σκορπιός, music bar. Πάει αυτό, πάμε στα καινούργια. Πλέον ξέρετε όλο το μαγαζί Σκορπιός music bar. Η ομάδα μας επεκτείνεται και ψάχνουμε προσωπικό. Ανταμείβομαι πάρα πολύ καλά. Μπαμ. Τι αφέντρα είναι αυτή εδώ μεταξύ με το γυαλί εδώ πέρα. Φοβάμαι και μόνο να μπω μες στο μαγαζί. Κάτσε καλά. Αναζητούμε κοπέλες κάτω των 35 ετών και να έχουν όριστη δουλειά. Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε μας μήνυμα ή καλέστε μας παρακαλώ. Πρέπει να είναι HR management. Κάπου εκεί είναι, στο HR. Είναι human resources η κυρία, γι' αυτό είναι. Έτσι. Και διαβάζω στα σχόλια που λένε εδώ είναι της Μιρέλας. Αυτά ήταν στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Μην μπερδεύεστε. Άλλο τον άλλο τ' άλλο βγήκατε όλοι.
η πονηρή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ το HR που μας προσέγγισε και ζητάει προσωπικό. Ορίστε. Αν πούμε το όνομα του φίλου σου, σου χρωστάει ποτό. Άκου τι σκεφτήκανε. Αν πούμε το όνομα του φίλου σου, σου χρωστάει ποτό. Μαρία. Χριστόφορος. Αν πούμε το όνομα του φίλου σου και ξεκινάμε με Μαρία. Ορίστε, πόσο πιο inclusive να είναι το μαγάζι, ρε φίλε. Βλέπεις. Παναγία μου, ο ήχος είναι, μου έχει κάψει τα αυτιά. Μία δυνατά, μία... Παναγία μου. Γιάννης. Βαγγέλης. Γιώργος. Στείλτε το βίντεο για να έρθει να σε κεράσει στο Σκορπιό. Κεράσει ποτό. Νέα πατέντα. Λέω το όνομα, άμα πέσω μέσα, φέρ' το να κεράσει. Άλλο. Δεν έχει άλλο, ρε γάμο το. Περιμένω να δω κι άλλα τέτοια μαγαζιά να μπουν στο χορό. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να παίζει μπάλα μόνο του. Υπάρχουν κι άλλα μαγαζιά στην Ελλάδα, το ξέρω. Ξυπνήστε και βγάλτε μας κι εσείς υλικό. Αύριο μεθαύριο θα πρέπει να κατέβω, να ψωνίσω 5 πράγματα για το στούντιο, για την κάμερα. Κανα φακό, καμιά ιστορία. Θέλω να βγω. Επειδή τι, επειδή παντρεύτηκα και βάλαμε μια βέρα, δεν μπορώ κι εγώ να βγω σαν άνθρωπος να πιω το ποτό μου. Όχι. Πρώτο μαγαζί. Να! Τι ιδέα είναι αυτή, σας δίνω content. Θέλετε να κάνουμε meetup στο Σκορπιό? Ζητάτε meetup να γνωριστούμε. Να στείλω μήνυμα να πάμε εκεί πέρα όλοι μαζί. Φαντάσου το λίγο, κάντε εικόνα. Και να κάνουμε και βίντεο και επεισόδιο κανονικά μέσα από το Σκορπιό μαζί με τα κορίτσια. Μπαμ. Αυτό είναι, δεσμεύομαι. Όποιος τους ξέρει να μιλήσει, να κάνει το κονέ εδώ με Σκορπιό. Να μαζευτούμε όλοι να πάμε να κάνουμε το meetup στο Σκορπιό. Ορίστε. Τι, υπάρχει κάτι καλύτερο? Δεν υπάρχει. Άντε, γεια. Φεύγω. Τώρα έχω ανοίξει τον τάφο μου εγώ με αυτά που κάθομαι και σκέφτομαι. Αλλά οκ. Okay. Να δω ποιος θα το πει στην γυναίκα μου. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Τέλος πάντων. Άντε, γεια.